Στον αέρα βρίσκεται η μετεκπαίδευση εκατοντάδων εργαζομένων στον τουρισμό και επισητισμό σε όλη τη χώρα, καθώς οι σχετικές διαδικασίες προχωρούν με αριθμό χελώνας. Ακούσαμε την Υπουργό Τουρισμού, την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, να κάνει δηλώσεις και ευχολόγια για άλλη μια φορά για τον τουρισμό. Είπε ότι θα επενδύσουμε στον ανθρώπινο δυναμικό. Δυστυχώς δεν το βλέπουμε. Ήδη έχουμε ενημέρωση ότι κινδυνεύει να μην γίνει η σχολή μετακπαίδευσης για φέτος για τους εργαζόμενους του επισητισμού τουρισμού. Αντί οι εργαζόμενοι να κάθονται ήδη στα θρανία, προκειμένου να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, οι σχολές μετεκπαίδευσης στα τουριστικά επαγγέλματα δεν έχουν λειτουργήσει ακόμα, καθώς καθυστερείς καταγράφονται και στις διαδικασίες πρόσληψης των εκπαιδευτικών. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά έδειξε το Υπουργείο Τουρισμού ότι δεν υπάρχει τουριστική πολιτική σε μια χώρα που η βαριά βιομηχανία είναι ο τουρισμός. Ενώ είχαν προκηρυχτεί οι θέσεις για τη σχολή μετεκπαίδευσης, οι άνθρωποι κάναν τις αιτήσεις τους. Δυστυχώς μας ανακοινώθηκε από το Υπουργείο ότι η σχολή μετεκπαίδευσης δεν θα γίνει. Θα γίνει δηλαδή του χρόνου. Και σε τοπικό επίπεδο εργαζόμενοι κάθονται σαν αναμένα κάρβουνα. Τα χρονικά περιθώρια είναι ασφιχτικά, καθώς στα τέλη του μήνα ανοίγουν τα πρώτα ξενοδοχεία. Εμείς λέμε ότι πρέπει να αρχίσει τώρα και να μην χαθεί άλλη μια... αυτό μας το είπε υπάλληλος του Υπουργείου Τουρισμού, ότι ενδέχεται να αρχίσει το Σεπτέμβριο. Εμείς κάνουμε ήδη παρεμβάσεις. Εδώ στο νομό Ηρακλείου είχαν κάνει 264 άτομα αιτήσεις, εργαζόμενοι. Λειτουργούσαν 4 τμήματα από 25 άτομα. Και ήταν ένα κίνητρο για τους εργαζόμενους, ήταν ένα χαρτί για τους εργαζόμενους, να το πω έτσι απλά, και που μετράει και στο μισθολογικό τους, αλλά γενικά και στις γνώσεις τους. Δυστυχώς δείχνει το Υπουργείο Τουρισμού να μην αντιλαμβάνεται αυτές τις απαιτήσεις που έχει ο τουρισμός. Να λειτουργήσουν άμεσα οι σχολές μετεκπαίδευσης, τονίζει ο Νίκος Κοκολάκης, ο οποίος παράλληλα επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί δυνατότητα τηλεκπαίδευσης. Υπάρχει θέμα, εμείς κάνουμε πρόταση ότι πρέπει να γίνει έστω και με τηλεκπαίδευση. Συνήθως τέτοια εποχή είχαν ξεκινήσει και ολοκληρωνόταν πριν την έναρξη της τουριστικής περίοδους. Τώρα μετατίθονται για το Σεπτέμβριο. Εμείς θα κάνουμε τις παρεμβάσεις μας, ώστε να επαναλειτουργήσει άμεσα, γιατί ήδη έχουν ειδοποιηθεί και εγγραφτεί οι εργαζόμενοι, απλά περιμένουμε την προκήρυξη για τους καθηγητές.